που μας παρακτουργήσε. 104,9. Μαζί πορευόμαστε μέχρι τις 10 με τη σημερινή δισκογραφία και επικαιρότητα. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο. Κύριε Γενικέ, καλή σας μέρα από το πρακτορείο. Καλημέρα σας, καλημέρα και σε ακροατές σας. Πώς είστε? Καλά. Αδειμονούμε να πάμε και εμείς διακοπές την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, όχι αυτή που διανύσαμε, υπήρχε εμπόλικη δουλειά και μάλιστα υπήρχε το νομοσχέδιο ψηφιακής πολιτικής, το οποίο έφερε βέβαια μια σειρά από καινοτομίες σύμφωνα με την κυβέρνηση, με τα όσα είπε η κυβέρνηση, με άξονα τη διαφάνεια στον χώρο της ενημέρωσης, τέρμα στην αδιαφάνεια και τη διαπλοκή για τις τηλεοπτικές άδειες. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο, κύριε Γενικέ, στην σειρά από τις καινοτομίες. Θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτές τις καινοτομίες και ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Δηλαδή το αναπτυξιακό παραγωγικό έργο είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε σταθεί και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή μέσα σε αυτό... Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι όταν αναφερόμαστε για το μηντιακό και επικοινωνιακό σύστημα στην Ελλάδα, μιλάμε μόνο για τα προβλήματα και όχι για τις δυνατότητες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα προβληματικό σύστημα, δηλαδή και προβλήματα εκπαίδευσης των επαγγελματιών και προβλήματα... έτσι, με τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ ιδιοκτησίας και δημοσίας διοίκησης και των εργαζομένων, προβλήματα με τις υποδομές, έχουμε τις λειτουργίες, ασυμμετρίες. Αλλά έχετε δίκιο ότι πρέπει βεβαίως να μιλήσουμε και για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο ευρύτερος κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων και βέβαια το χώρο στον media. Εντάξει, και για τη διαφημιστική δαπάνη, η οποία θα πρέπει να είναι διαφανής όπως υποστηρίζεται, μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής στην πλατφόρμα, αλλά και ναι, προσέλκυση... Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο, αν με επιτρέπετε, πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου, αυτό το οποίο, καταρχάς θέλω να πω ότι όλες οι ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου πατούν πάνω σε αυτή την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και βέβαια υπήρχε και το κεφάλαιο το οποίο αφορούσε την επιδότηση των οπτικοακουστικών έργων, όπου πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια προώθησης τηλεοπτικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας. Να σταθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, δηλαδή το λέτε πώς θα προσελκύσουμε αυτές τις τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα. Κινηματογραφικές πάνω, αφέρονται μέσα στο νομοσχέδιο. Ποιο είναι το αναπτυξιακό έργο το οποίο προωθείται ή θα μπει σε λειτουργία? Κοιτάξτε, αυτό που κάναμε εμείς ήταν ουσιαστικά το πρώτο βήμα. Δηλαδή, ψηφίσαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο παρέχει αναπτυξιακά κίνητρα με τη μορφή της εφάπαξ επιχορήγησης της τάξης του 25% ή μέχρι 5 εκατομμυρίων ανάλογα με το project. Αυτό όμως θέλω να πω είναι ότι από τις αρχές δεκαετίας του 90, σε κάποιες χώρες και νωρίτερα, πολλές χώρες άρχισαν να εφαρμόζουν πολιτικές προσέλκυσης και διεθνών παραγωγών, αλλά και να τονώνουν και την εγχώρια παραγωγή στον χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου. Σταδιακά περάσαμε στα νέα πολυμεσικά εργαλεία, στον χώρο των κινουμένων σχεδίων και βέβαια των video games. Στην Ελλάδα αυτή η πολιτική δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ, επομένως αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν εφαρμόστηκε ή έμεινε πολύ πίσω, κύριε Γενικέ? Ορίστε. Δεν εφαρμόστηκε καθόλου ή έμεινε πίσω? Όχι, αυτή τη στιγμή αν έρθει ένας παραγωγός στην Ελλάδα και προφανώς τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έχει πολλές ημέρες του χρόνου με ηλιοφάνεια. Έχει μεγάλες μέρες, έχει εναλλαγή τοπίου, έχει οδική απόσταση μίας ώρας από το βουνό στη θάλασσα, έχει καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες που μπορούν να στηρίξουν μια παραγωγή. Έχουμε επίσης πολύ καλά facilities, ξενοδοχειακές μονάδες και βέβαια και πολλές πτήσεις. Οπομένως μπορούν να φιλοξενηθούν μεγάλα projects. Θέλω να πω, όταν μιλάω για project, μιλάω ας πούμε για μια ταινία μεγάλου μήκους. Το μέσο κόστος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γύρω στα 62 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ δεν μιλάμε για ένα τυχαίο κλάδο, μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος ο ευρύτερος κλάδος ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, είναι ίσως το καλύτερο και πιο όμορφο φυσικό πλατό παγκοσμίως,
αλλά δυστυχώς δεν έχει κανένα κίνητρο να δώσει στους παραγωγούς και στους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στη χώρα. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς ήταν το πρώτο βήμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα ακολουθήσει και ελπίζω πολύ σύντομα με ένα νομοσχέδιο ή υπουργική απόφαση, δεν ξέρω τι μορφή θα έχει, το οποίο θα απλοποιεί τις διαδικασίες κινηματογράφησης. Ναι. Από εκεί και πέρα και το Κέντρο Κινηματογράφου και εμείς μέσω του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και όλοι οι φορείς και οι περιφέρειες πρέπει να μπουν πολύ δυνατά σε αυτό το θέμα. Διότι θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο αναπτυξιακό οικονομικό. Είναι μια δυνατότητα, ένας κλάδος ο οποίος δεν συνδέεται με οχλούσες χρήσεις. Εδώ δεν μιλάμε για μια επένδυση που θα έρθει να σου καταστρέψει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εδώ μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την εικόνα μιας περιοχής, της χώρας συνολικά, και είναι ουσιαστικά μια επένδυση η οποία ακολουθεί και την τοπικότητα και αναδεικνύει την ταυτότητα μιας χώρας. Και τη διαφημίζει σε όλο τον κόσμο, κύριε Γιάννη, και τη διαφημίζει παντού. Μιλάμε για APIC. Οι άνθρωποι που είχαν φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι μιλάω. Δηλαδή στη Ρόδο, για παράδειγμα, που κηρύχθηκαν τα κανόνια και την Ναβαρώνα, ή η γνωστή περίπτωση στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά με το. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά για το τι μιλάω. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλές παραγωγές. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Τέλος πάντων, είναι μία αρχή. Θέλω επίσης να πω ότι παρά τις διαφωνίες που είχαμε επιμέρους, θέλω να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε με ρήτατη κοινοβουλευτική συνένεση, δηλαδή και από άλλες πλευρές του Κοινοβουλίου και την αντιπολίτευση ακούσαμε και θετικά σχόλια. Επομένως νομίζω ότι, γιατί όντως πρόκειται για μια εθνική υπόθεση και νομίζω ότι είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι η οπτικοακουστική βιομηχανία δεν είναι μια περιορισμένου βεληνικούς βιομηχανία. Είναι μια πολύ σημαντική βιομηχανία με πολύ ισχυρές απολύξεις και για την εξωτερική μας πολιτική και για την τοπική και εθνική οικονομία και για την απασχόληση και για την εξωστρέφεια της χώρας, στην ψηφιακή εποχή. Διότι συνοδεύεται, βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Είναι πραγματικά ένας κλάδος με πολύ ψηλή προστιθέμενη αξία. Να πάμε στην καρδιά της ψηφιακής τεχνολογίας που είπατε. Και μιας και μιλάμε, αν μου επιτρέπετε, ναι, πολύ σύντομα να σας πω ότι έχουμε ένα παράδειγμα πολύ κοντινό δίπλα μας στην Τουρκία, όπου ξεκίνησαν με έναν εθνικό σχεδιασμό, φτιάξανε μια υπέροχη σχολή στη Σμύρνη για τα οπτικοακουστικά και την τηλεόραση, αναδείξανε τους καλύτερους σεναριογράφους και σκηνοθέτες και παρήγαγαν ένα προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή μεσουρανεί σε όλες τις τηλεοράσεις παγκοσμίως. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας τηλεοπτικού προγράμματος παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεστε τι σημασία έχει αυτό, όχι μόνο για τον τουρισμό και την εικόνα της χώρας, αλλά και για άλλους κλάδους. Στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία συνδέονται με την τουρκική κλωστεφαντουργία, την κοσματοπορία, την επιλοποιία, έχουν τεράστια ζήτηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος Τουρκίας στηρίζει πάρα πολύ και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχουν τα πιο δυνατά περίπτερα στις Κάνες και σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις. Έχουν διεισδύσει και στην Κεντρική Ασία πλέον και στη Λατινική Αμερική και βέβαια κατασκευάζουν ένα πολύ σύγχρονο και από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά πλατό παγκοσμίως αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε στρατηγική σημασία είναι ο στόχος της προσέλκυσης τηλεοπτικών παραγωγών στην Ελλάδα και κινηματογραφικών παραγωγών. Καταρχάς μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι εξαγώγημα. Δηλαδή αν όλες οι σειρές, τα σύριαλ που βλέπουμε στην τηλεόραση είναι πραγματικής υψηλής ευκρίνειας, έτσι. Ναι. Και αν, ας πούμε, υπάρχουν και δυνατότητες να υπάρχουν music and fact tracks, δηλαδή μπορεί να γίνει να ντουμπλαριστούν εύκολα και οι διάλογοι σε άλλες γλώσσες, μιλάμε για ένα εξαγώγημα από τη γέννησή του προϊόν. Και η Ελλάδα, η οποία έχει και ένα σπουδαίο πολιτιστικό βάθος, έχει και ιδιαίτερη ποικιλομορφία και τοπικότητα με πολύ έντονη, είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα που δεν έχουμε επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Ενώ το κάνουν άλλες χώρες και είπα ακριβώς το παράδειγμα της Τουρκίας, ακριβώς για να αντιληφθούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως, σας είπα και πριν, ότι μέχρι στιγμής μόνο εμπόδια έχουμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κινηματογραφήσει ένα ντοκιμαντέρ σε ένα αρχαιολογικό χώρο,
π.χ. για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπορεί τα τέλη, το κόστος παραγωγής να είναι 28.000 και 21.000 να είναι τα κινηματογραφικά τέλη. Λοιπόν, με αυτή του είδους την πολιτική δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα, ακολουθούν και άλλα βήματα. Υπάρχουν και ελπίζω ότι αυτή τη φορά με συνέργεια θα πάμε όλοι οι φορείς. Επαναλαμβάνω και οι περιφέρειες είναι πολύ σημαντικό να μπουν σε αυτό το θέμα, να φτιάξουν τα δικά τους film offices και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των οπτικοακουστικών παραγωγών. Και ως απόρρια αυτής της προσπάθειας είναι και η προσέλκυση της διαφήμισης, έτσι. Αλλά όπως λέει και η κυβέρνηση, όχι με αδιαφανείς πρακτικές. Εντάξει, η διαφήμιση είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς αυτό που κάναμε στο νομοσχέδιο αφορά καθαρά τη τηλεοπτική διαφήμιση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι βάζουμε πάνω από το τραπέζι όλες τις συναλλαγές, δηλαδή όλες οι συναλλαγές που αφορούν τον τηλεοπτικό διαφημιστικό χρόνο θα γίνονται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με όποιον τρόπο επιθυμούν αυτοί που την πουλούν να το κάνουν αυτό, είτε είναι ένας αλγόριθμος δημοπρασίας στη λογική του programmatic real time bidding που είναι πολύ διαδεδομένο πλέον διεθνώς, ή με άλλους τρόπους. Σας είπα ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει και αναπτυξιακή λογική, αλλά βέβαια και το θέμα της διαφάνειας. Και το θέμα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο των media. Δηλαδή δεν γίνεται να έχω 4 με 5 ή 6 κανάλια τα οποία απορροφούν το 85% της διαφημιστικής αγοράς πανελλαδικά. Πώς θα ζήσουν τα περιφερειακά κανάλια? Εδώ μιλάμε για δεσπόζουσες θέσεις. Επίσης χρειαζόμαστε να γίνει σαφές ότι εντάξει έχουμε ελεύθερη αγορά, αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό αμοιβής ο οποίος πρέπει να επιστρέφεται στα media shop που μεσολαβούν για την αγορά και την πώληση του διαφημιστικού χρόνου. Και μέσα σε αυτά μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Όχι, τα ηλεκτρονικά μέσα είναι τα digital media που είναι μια ακόμη για τους κανόνες της κρατικής διαφήμισης που με την ηλεκτρονική καταγραφή μπαίνουν. Αυτό αφορά το Μητρό Online Media, συγγνώμη που σας διακόπτω. Όχι, αφορά το Μητρό Online Media που εκεί προσπαθούμε, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια αυτορύθμισης και δίνουμε κάποια κίνητρα σε όσα site δεν φοβούνται να πούν ποια είναι η ιδιοκτησία τους και αν πραγματικά απασχολούν εργαζόμενους και ειδικότερα δημοσιογράφους, αυτά τα site να έχουν πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση. Διότι η κρατική διαφήμιση είναι χρήμα του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να πηγαίνουν σε site άγνωστης ταυτότητας και παραλήπτη. Και σε αυτό, κύριε Γενικέ, υπάρχει και το μεγάλο θέμα της λογοκλοπής. Βεβαίως. Και έχετε κάνει και μεγάλα βήματα και συνεχίζετε, αλλά να βοηθήσετε σε αυτή την κατάσταση και το αντιμετωπίζουν όχι μόνο το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που γίνεται κατά κόρον η λογοκλοπία από site τα οποία δεν απασχολούν ούτε μία θέση εργαζόμενου, αλλά και από άλλα μεγάλα site. Πώς σκοπεύετε να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή? Έχετε δίκιο σε αυτό, όντως. Δηλαδή το ΑΠΕ είναι ένα θύμα των διευρυμένων τάσεων λογοκλοπής που επικρατούν αυτή στην Ελλάδα. Εμείς θα προμηθεύσουμε τα μέλη του Μητρώου μας με κωδικούς, ατομικούς κωδικούς λογοκλοπής. Θέλαμε να γίνει λίγο πιο σύντομα. Τελικά θα το ολοκληρώσουμε μετά τις διακοπές, μετά το 15 Αύγουστο. Και νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό βήμα ώστε να καταλαβαίνει ο καθένας ποιος κλέβει το περιεχόμενο του. Διότι εδώ, όπως είπατε, έχουμε φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού και εύκολου νεοπλουτισμού σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος όλων των επιχειρηματιών οι οποίοι πραγματικά θέλουν να επενδύσουν και να λειτουργούν με όρους διαφάνειας στην αγορά των media. Και δημιουργώντας και τις ανάλογες θέσεις εργασίας, έτσι. Βεβαίως. Τώρα που είπα θέσεις εργασίας, δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω από εσάς, κύριε Γενικέ, ένα σχόλιο όσον αφορά την ιδιοκτησία του ΔΟΛ που αλλάζει χέρια μετά από σχεδόν έναν αιώνα. Θα ήθελα να το σχολείο σας και τις πάλι ποτέ ναυαρχίδες του ΔΟΛ, δηλαδή χθες κυκλοφόρησε το τελευταίο φύλλο και για την εφημερίδα Τα Νέα, ενώ δεν πρόκειται να κυκλοφόρησε βέβαια ούτε το βήμα την ερχόμενη Κυριακή στις 13, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα τόσο έχουμε οι τίτλοι τέλους. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στον χώρο των ΜΜΕ. Σκάσανε φούσκες
διότι για πολλά χρόνια είχαμε χρεωμένα ή υπερχρεωμένα μέσα στο χώρο των media, επιχειρήσεις οι οποίες παρόλο που είχαν κάποια στιγμή δεσπόζουσα θέση σχεδόν στην αγορά τη διαφημιστική, εν τούτοιξ κατέληξαν με πάρα πολλά χρέη. Και επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μία τάση εκαθάρισης και αναδιάρθρωσης, η οποία επαναλαμβάνω όμως ότι αν γίνει μόνο αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς και το ισχύον πτωχευτικό δίκαιο, αυτό θα έχει τεράστιο κόστος σε όρους απώλειας θέσεων εργασίας. Γι' αυτό η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και γι' αυτό θα επιμείνουμε στο θέμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών, αλλά και σε ό,τι ρύθμιση αφορά τη διαφάνεια και στον χώρο της διαφήμισης. Είναι δυστυχώς λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, διότι προφανώς κάποιοι εργαζόμενοι θα χάσουν θέσεις εργασίας αυτές τις ημέρες. Αυτό είναι μια δυσάρεστη εικόνα. Τα ευχάριστα νέα είναι βέβαια ότι ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες έχει ήδη ξεκινήσει και στο νόμο Παπά προβλέπεται ένας ελάχιστος αριθμός 400 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και όλα τα άλλα βήματα που συζητήσαμε προηγουμένως όσον αφορά την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στο σύνολό της, τα οποία προφανώς θα τα δούμε το 2018, θα είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα, μια όθηση να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στον κλάδο. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και ενδεχομένως καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκλέψετε μερικές μέρες. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Πρακτορείο 104,9.